γνωριμία του συγγραφέα του βιβλίου με τον γέροντα Νικόδημο και εμπειρίες που έζησε μαζί του, Ευαγγέλου Κουτσομίδη. Πώς γνώρισα τον οσιότατο γέροντα Νικόδημο? Ήταν τέλος του μηνός Ιανουαρίου του έτους 1996. Η πολυαγαπημένη μητέρα μου ήταν βαριά άρρωστη από καρκίνο στο νοσοκομείο και στο διάστημα αυτό πολλά από τα κακοπαθήματα στη ζωή μου λόγω των πολλών μου αμαρτιών. Ήθελα λίγη παρηγοριά να λάβω και την αναζητούσα στην πίστη μου και στους ανθρώπους. Κάποια συγγενής μου μίλησε για το μακαριστό γέροντα Νικόδημο στο Σοφικό Κορινθίας. Μετά από τηλεφωνική επαφή την οποία είχα με την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας και τις ειδογίες που έλαβα για να τη βρω την επόμενη ημέρα, περί την 9η πρωιτήνη έφτασα έξω από το μοναστήρι το οποίο μου εφαίνε το έρημο και άδειο από ανθρώπους. Περίμενα μήπως δω κάποια μοναχή ή κάποιον άνθρωπο και δεν εφαίνε το κανείς, οπότε αποφάσισα να φύγω πίσω από την Αθήνα για την Αθήνα, διότι είχα λογισμό ότι μπορεί να έκανα λάθος για την τοποθεσία. Ξεκίνησα να επιστρέψω όταν συναντώ μία μοναχή την οποία τη ρώτησα εάν είναι το μοναστήρι που ζητούσα. Αφού βεβαιώθηκα για την Ιερά Μονή, σε λίγο με οδήγησαν στο κελί του ευλογημένου γέροντο Νικοδήμου. Χτύπησα την πόρτα του κελιού και μόλις μπήκα εντός αυτού είδα επάνω στο κρεβάτι του να κάθεται ο γέροντας Νικόδημος, ο οποίος με αποκάλεσε με το μικρό μου όνομα. Μου είπα ακριβώς «Καλώς τον Ευάγγελο». Εντυπωσίαστηκα από το γεγονός, διότι ουδής γνώριζε το όνομά μου ή τα στοιχεία μου στην Αγία Μαρίνα. Θέλησα πριν πάρω την ευχή του να τον ρωτήσω «Γέροντα, γνωριζόμαστε?» του είπα, και ο ενάρετος και γλυκύτατος γέροντος μου απήντησε με χαμόγελο. «Γνωρίζω τόσα πολλά για σένα, Ευάγγελε, και θα τα πούμε». Μετά από καιρό που άρχισα να αντιλαμβάνομαι την πνευματική ζωή αλλά και τα χαρίσματα του γέροντα, αντιλήφθηκα πως γνώριζε με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος κάθε τι στη ζωή μου. Εμπειρίες του ιατρού Ευαγγέλου Κουτσομίτη που έζησε με τον γέροντα Νικόδημο. Με πολλή συγκίνηση και σεβασμό ενθυμούμε όλα όσα έζησα με τον θαυμαστό γέροντα Νικόδημο που είχα την τιμή να τον υπηρετήσω σαν ελάχιστον των ιατρών στα διάφορα προβλήματα υγείας που ανέκυπτε. Πολλοί συνάδελφοι ιατροί από την Κόρινθο και από την Αθήνα αγαπούσαν τον γέροντα και προσέφεραν τις υπηρεσίες του με αγάπη και αμφιλοκερδός. Μέσα από τις λίγες γραμμές του βιβλίου μου τους ευχαριστώ θερμά και πιστεύω ακράδαντα ότι ο μακαριστός γέροντας θα σπρεσβεύει για αυτούς όπως για κάθε πνευματικό του παιδί. Θα ήθελα να καταθέσω μερικά θαυμαστά γεγονότα που έζησα με τον αλυσμόνητο γέροντά μας, Άγιος Εφραίμ και γέροντας Νικόδημος. Ο μακαριστός γέροντας Νικόδημος είχε μεγάλο σεβασμό και αγάπη εις τον Άγιο Εφραίμ, το μεγαλομάρτυρα της Νέας Μάκρης. Ανέφερε πάντοτε ότι τον είχε συγκινήσει το μαρτύριό του και η ασκητική του ζωή. Είχε έντονη την επιθυμία να επισκεφτεί τον τόπο του μαρτυρίου του και να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα λείψανά του. Τον Μάρτιο του 1996, με συνοδεία τριών πνευματικών του τέκνων, επεσκέπτηκε την Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ και με δάκρυα στα μάτια προσκυνά τον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου. Όμως συνέβη κάτι καταπληκτικό. Τα τίμια λείψανα του Αγίου Εφραίμ ευρίσκονται σε Λάρνακα εντός του καθελικού της Ιεράς Μονής. Ο γέροντας Νικόδημος με δάκρυα στα μάτια πλησιάζει να προσκυνήσει Άγιο Εφραίμ και του λέει «Άγιέ μου, ήρθα από τόσο μακριά να σε ασπαστώ εν Χριστώ και δεν μπορώ γιατί δεν σε φτάνω». Τότε συνέβη το παράδοξο γεγονός. Ο Άγιος Εφραίμ έστρεψε την τιμία κεφαλή του δεξιά και αριστερά, κάνοντας την κίνηση του ασπασμού μπροστά στα έκλεικτα μάτια των πνευματικών παιδιών που συνόδευαν τον γέροντα Νικόδημο και μερικών ατόμων που ευρίσκονται εντός του ναού εκείνη τη στιγμή. Ανέβρεσης προϊόντων μαγείας σε οικία στην Πελοπόννησο.
Ήταν μεγάλη εβδομάδα του έτους 1998, όταν προσκαλούμενος από στενούς συγγενείς μου πήγα στην Καλαμάτα για να περάσω τις Άγιες ημέρες. Θεώρησα καλό να επισκεφτώ το γέροντα Νικόδημο μαζί με μία συγγενή μου, η οποία ενώ είναι υπέροχη ψυχή και χέρι εκτίμησης και αγάπης από τους συνανθρώπους της εν τούτη σε όλη της την ζωή, υφίσταται ταλαιπωρίες σωματικές, ψυχικές, οικονομικές και εργασιακές που την έχουν εξαντλήσει. Μετά από συζήτηση μαζί της επισκέφθηκα τον γέροντα και αφού μίλησε μαζί της είπε «Παιδί μου, έχεις εσύ και το σπίτι σου μαγεία και θέλω να μου βρεις, να μου φέρεις το φίδι από το σπίτι σου». Έκπληκτοι και οι δύο αναρωτηθήκαν πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φίδι στο σπίτι μέσα και να μην το γνωρίζουμε. Όμως δεν κρύβω τη δυσπιστία μου και τους λογισμούς αμφιβολίας που είχα ακούγοντας τα λόγια του γέροντα. Με την ευχή του πήγαμε στην Καλαμάτα μαζί με τον συγγενή μου και παρατήρησα ότι η κοπέλα είχε πολύ εκνευρισμό. Ήθελε να κάνει εργασίες την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και ήταν αρνητική να έρθει στην εκκλησία τις ημέρες του Πάσχα. Θεώρησα καλό να ενημερώσω τους γονείς της και ζήτησα από τη μητέρα της να μου πει αν είχε δει μέσα στο σπίτι κανένα φίδι ή κάποιο φυλακτό από φίδι ή κάτι σχετικό. Η μητέρα της κατηγορηματικά δεν μου άφησε κάποιο περιθώριο για κάτι τέτοιο. Αλλά στην επιμονή μου θυμήθηκε ότι όταν παντρεύτηκε με τον άντρα της, κάποιος συγχωριανός της έδωσε για ευτυχία κάποιο πράγμα το οποίο είχε από τότε στον παούλο της. Άνοιξε τον παούλο και έκπληκτη αντικρίσαμε μέσα σε ένα ύφασμα ένα σκοινί μήκους 60 περίπου εκατοστών κουλουριασμένο σαν φίδι με 6 κόμπους αναδιαστήματα. Μείναμε έκπληκτοι με αυτό που βλέπαμε, ενθουσιασμένοι, ενθυμούμενοι τα λόγια του γέροντος Νικοδήμου. Τοποθέτησα το υλικό αυτό σε μία νάιλον σακούλα και το πήγαμε στο γέροντα για να αντιληφθούμε μία δεύτερη έκπληξη. Με ένα μικρό ψαλίδι ο γέροντας άνοιξε επί μήκος το σκοινί και βρήκε μέσα σε αυτό τρίχες από ουρά αλόγου και πολλά σπιρτόξινα. Στη συνέχεια τοποθέτησε σε ένα μεταλλικό κουτί το οποίο γέμισε με νεόπνευμα μπλε και μου είπε να το ανάψω και να καεί. Τότε του συνειδητοποίησε ότι παρά τους δύο αναπτύρες που χρησιμοποιούσα δεν άναβε το υλικό. Αναφέροντας του στο γέροντα το σταύρωσε, διάβασε μία ευχή και στη συνέχεια άναψε με εκρηκτικό τρόπο και κάηκε όλο. Η κοπέλα γονατιστή στο πετραχύλι του γέροντα φώναζε και είχε εμετό. Ο γέροντας με τη θεία χάρη είχε επιβεβαιωθεί σε αυτό που ανέφερε. Παρένθεση δική μου. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και όσοι το δείτε και δεν γνωρίζετε, σας το λέω υπεύθυνα, έχω δει πολλά σημεία τέτοια στον γέροντα Νικόδημο και έχω ακούσει. Δεν είναι το μοναδικό. Τολμώ να πω είναι χιλιάδες. Σωτήρια επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου για τη ζωή του γέροντα. Πλησιάζει 25 Μαρτίου το 1999, η μέρα κατά την οποία τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας από του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος της έφερε το μήνυμα της σωτήριας ολοκλήρου του κόσμου. Εντελώς ξαφνικά οι μοναχές Παχωμία και τα αξιαρχεία που έχουν στη μέρημνά τους με ευλογία της Ιερέας Μονής τον γέροντα διαπίστωσαν ότι ο γέροντας ενεφάνισε κίτρινη χρειά σε ολόκληρο το σώμα του και ανησύχησαν πολύ. Ειδοποίησαν τη μακαριστή ηγουμένη Ελισάβετ και έστειλε το πνευματικό παιδί του γέροντα τον κύριο Νικόλαο Καρυπίδη με τη σύζυγό του Ζωή για να με βρουν στην Αθήνα και να μου εκθέσουν το πρόβλημα. Ευρισκόμουν στο ιατρείο μου όταν με επισκέφθηκαν ο Νικόλαος Καρυπίδης με τη σύζυγό του Ζωή, οι οποίοι πολύ ταραγμένοι μου ανέφεραν ότι ο γέροντας είχε κυτρινήσει σε όλο το σώμα του και σε ζητάει να πας να τον δεις απόψε. Πράγματι, πολύ πρωί ξεκίνησα για το σωτικό και αγγιλικρίζοντας το κελί του το γέροντα, μου είπε τα εξής λόγια, που είναι χαραγμένα στη μνήμη μου. Επειδή σκέφτεσαι ότι έχω καρκίνο, να μην φοβάσαι. Δεν έχω, διότι η Παναγία χτες το βράδυ στον ύπνο μου ήρθε και μου είπε ότι η κίστη μου είναι έτοιμη να σπάσει και να μην φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Ο γέροντας Νικόδημος χειρουργήθηκε στο Ευγενίδιο με τη βοήθεια του Χριστού
και την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση της κυρίας Ελένης και του Ιωάννη Μπαρού. Ο εκλεκτός χειρούργος και αναπληρωτής καθηγητής της χειρουργικής, κύριος Λέανδρος, έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία τη χειρουργική επέμβαση της χολοκυστεκτομής. Η κίστη είχε μεγάλη διόγκωση και πολλούς λίθους και ένας εξ αυτών είχε αποφράξει τον χολιδόχο πόρο και αυτό, γι' αυτό είχε ο γέροντας όλη τη συμπτωματολογία που τον οδήγησε για χειρουργείο. Παράδοξο θαύμα στην Ιερά Μονή του Αγίου Εφραίμ στη δεύτερη επίσκεψη του γέροντα. Μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση ο γέροντας Νικόδημος είχε επιθυμία μετά την αναχώρησή του να τον πάμε να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει τον μεγαλομάτηρα Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Πράγματι η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα. Μαζί με τον κύριο Νικόλαο Καρυπίδη τον πήγαμε στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ. Είχε ανοίξει το μοναστήρι το απόγευμα για να δεχτεί επισκέπτας προσκυνητάς και πιστούς που μέσα στον ιερό ναό και μέσα στον ιερό ναό που φυλάσσεται το κτίμιο λείψαν του Αγίου Εφραίμ ευρίσκονται 3-4 άτομα προσκυνητές. Ο γέροντας Νικόδημος με πολύ σεβασμό και πολύ κλάμα άρχισε να ευχαριστεί τον Άγιο αλλά ταυτόχρονα άρχισε να τον παρακαλεί για πνευματικά του τέκνα που είχαν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα για να πρεσβεύσει στον Κύριο για την επιλύσή του. Τότε συνέβη το εξής παράδοξο. Όταν ο γέροντας ανέφερε παραδείγματος χάρη Άγιε βοήθησε να λυθεί το πρόβλημα του Δίνα, του Τάδε, ακούγαμε όλη μία φωνή από τη Λάγνακα των Αγίων. Ευλογημένο Νικόδημο. Το αυτό επανελήφθηκε για άλλα άτομα που ανέφερε ο γέροντας. Κάποιος τότε που είχε μαζί του ένα μικρό μαγνητόφωνο κασετόφωνο πάτησε την ένδειξη REC και play για να γράψει τη φωνή του Αγίου. Παραδόξως μόλις ο Άγιος έλεγε ευλογημένο Νικόδημε και πλησίαζε το μαγνητόφωνο αυτό έκλεινε μόνο του. Όσο ακούγεται ο Άγιος και στη συνέχεια χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο άνοιγε μόνο όταν σταμάταγε η φωνή και που ακούγεται από το εσωτερικό της Λάρνακος βαθιά και καθαρά. Παράδοξη επίσκεψη στο κελί του γέροντα. Ήταν Ιούλιος μήνας του 2001 και ώρα 12 νυχτερινή. Η μοναστική πολιτεία της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης ησύχαζε. Η αδερφή ταξιαρχία η οποία βρίσκεται σε διπλανό χώρο με το κελί του γέροντα ακούει έντονη συζήτηση του γέροντα Νικοδήμου με κάποιον απρόσκλητο επισκέπτη. Η στοιχομηθεία που αποτύπωσε στη μνήμη της η μοναχή ήταν εκπληκτική. Γέροντας, πώς μπήκες μέσα στο μοναστήρι μας, δεν ξέρεις ότι εδώ είναι ιερός χώρος και δεν επιτρέπονται άνδρες. Βλέπω ότι είσαι και στρατιωτικός. Άγνωστος επισκέπτης. Γέροντα Νικόδημε, ήρθα να σου συστήσω να μην κοπιάζεις τόσο πολύ και εξαντλήσε, αλλά να αναπαύεσαι και για να αντέχεις το έργο. Γέροντα, ποιος είσαι εσύ που θα με εμποδίσεις να βοηθάω πνευματικά τα τέκνα μου και με ποια εξουσία με διδάσκεις. Θα συνεχίσω να αγωνίζουμε και να στέλνω ψυχές στον Χριστό και δεν θα με εμποδίσεις ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Άγνωστος επισκέπτης. Γέροντα, ήρθα με εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σε προστατέψω. Βλέπεις μόνο εσένα, εμένα, βλέπεις μόνο εμένα, αλλά είμαθα εδώ μαζί σου άλλα 20 σεραφείμ της δόξης του Κυρίου για να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι για την πίστη και την ορθοδοξία. Την εμπειρία του αυτή ο γέροντας Νικόδημος παρακάλεσε να την γνωστοποιήσω μετά την κοίμησή του και για λόγους σεβασμού το αναφέρω τώρα για πρώτη φορά. Το χάρισμα της διάκρισης του γέροντα. Από το 1996 που γνώρισα τον γέροντα Νικόδημο, τον επισκεφτόμουν πολύ συχνά. Πολλές φορές συναντούσα άτομα πολύ ταλαιπωρημένα τα οποία τα έβλεπα από την όψη ότι έχουν μεγάλο και κάτι σοβαρό που τους έχει συμβεί. Η απαράδεκτη σε ανθρώπινο επίπεδο συμπεριφορά τους, τα λόγια τους και η περίεργη επιθετικότητά τους σου προκαλούσαν ανάμεικτα συναισθήματα. Άκουγα από το περιβάλλον τους ότι ήρχοντο
στο γέροντα να του διαβάσει, διότι είχαν δαιμονιστεί από ακάθαρτα πνεύματα. Βασάνιζαν και ταλαιπωρούσαν τα ανθρώπινα αυτά πλάγματα. Επειδή ο γιατρός δεν μπορούσε να κατανοήσει την πνευματική παθολογία των περιπτώσεων και θεωρούσε ότι είναι ψυχικά διαταραγμένοι οι άνθρωποι, ρωτούσα τον γέροντα αν όλοι οι άνθρωποι που ζωσούρκονται σε αυτόν είναι όλοι με δαιμονοκαταληψία. Ήταν ευτυχή η κυρία να εισήλθε στο κελί του όταν τον γέροντα τον είχε επιστεγευτεί μία μητέρα με το παιδί της ηλικίας περίπου 16 ετών. Ο γέροντας μου επέτρεψε να πορευθώ στη συζήτηση και άκουσα με κατάπληξη τον γέροντα να λέει στη μητέρα του παιδιού ότι το παιδί της δεν έχει κάποια ακάθαρτη πνευματική επίρρεια, αλλά πρέπει να πάει στον ειδικό ιατρό για να το θεραπεύσει. Με εντυπωσίασαν τα λόγια του γέροντα και μου αποκάλυψε ο γέροντας ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς που τον επισκέπτονται σε δαιμονοκαταληψία, αλλά είναι και ασθενείς που χρήζουν ιατρικής βοηθείας. Γι' αυτό μου είπε πρώτα να πηγαίνουν αυτούς τους ιατρούς να εξετάζονται και μετά να, αν θέλουν να λαμβάνουν και τις ευχές της Εκκλησίας. Αυτό είναι διάκριση και είναι μεγάλη αρετή. Όραμα του γέροντος Νικοδήμου για τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη Εκπαινία. Όταν ο γέροντας Νικόδημος αποφάσισε να μιλήσει για το όραμα που είχε δει σχετικά με τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν στην Κωνσταντινούπολη, άλλαξε η όψη του και δάκρυα στα μάτια του πλημμύριζαν και αμπλάκωσαν τα κάτασπρα γένια. Δύσκολα μιλούσε και για τα οράματα που έζησε και όπως κατάλαβα με το χρόνο δεν το έκανε για να δείξει ταπεινότητα αλλά γιατί συγκλονιζόταν, ζούσε πάλι το όραμα και αυτό τον κατέβαλε. Όμως μία από τις πολλές φορές που επισκέφτηκα το κελί του για ιατρικούς λόγους συνέπεσε με τα γεγονότα που είχαν γίνει με τους Τούρκους στα Ίμνια και ο γέροντας ήταν στεναχωρημένος και ανήσυχος. Σε αυτό το φορτισμένο κλίμα άνοιξε την καρδιά του και άρχισε να μιλά, ξετυλίγοντας τον χρόνο. Ήταν Μάρτιος του 1950 και πλησίαζε η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η άνοιξη είχε αρχίσει να ντύνεται την ολάμφιστη φορεσιά της και η φυσική ομορφιά του τοπίου της Ιεράς Μονής έκανε να νιώθει μοναδικά και γαλήνα. Η Αγία Μαρίνα με τη Θεοφόρο κοινοβιακή της Μονή φάνταζε ως νύφη Χριστού στο μυρωδάτο από πέφτα και παπαρούνες τοπίου. Ο γέροντας Νικόδημος άρχισε να ομιλεί αργά, σταθερά, για όσα έζησε στο όραμά του. Ένιωθες ότι έβλεπε πρώτη εκείνη τη στιγμή μία κινηματογραφική ταινία. Ανέφερε ότι είχε τελειώσει τους ψαλμούς που διάβαζε ανελιπώς κάθε βράδυ όταν λαμπροφόρος νέος που αποκάλυψε αργότερα ότι ήταν ο αρχιστράτηγος των ανθρωπίνων δυνάμεων, ο Πάμφωτος Αρχάγγελος Μιχαήλ, του έδειξε 7 βασιλείς οι οποία ήταν εν σειρά μπροστά του. Τον ρώτησε ο ταξιάρχης τον γέροντα ποιος εκ των βασιλέων ήταν ωραιότερος και αυτός ο γέροντας του έδειξε τον Ιωάννη. Πριν αναφέρω τι του αποκάλυψε ο Μιχαήλ του γέροντα για τον βασιλέα Ιωάννη, θα ήθελα να αναφέρω ότι όποιος πιστός πήγαινε να πάρει την ευχή του, του γέροντα στο κελί του, ακριβώς πίσω από την πόρτα του κελίου του υπήρχε μια ζωγραφιά την οποία είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος ο γέροντας, ο οποίος είχε το χάρισμα τη ζωγραφική. Η ζωγραφιά αυτή παρουσίαζε την κεφαλή του βασιλέα Ιωάννη, τον οποίο τον αποκαλεί Ελεήμον. Η κεφαλή του μεγάλου ανδρός ευρίσκεται μεταξύ δύο κλάδων ελέας, ενώ η γαλανόλευκη σημαία περιβάλλει την όλη του εικόνα. Επίσης άνωθεν της κεφαλής του Ιωάννου του Ελεήμον υπάρχει σταυρός. Ρώτησα τον γέροντα ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς Ιωάννης ο Ελεήμων που ζωγράφησε και μου είπε τα κάτω. Παιδί μου, πολύ σύντομα ο Χριστός θα στείλει τον εκλεκτό του άνθρωπο τον Ιωάννη τον Ελεήμων για να πρωτογματοποιήσει τον επανευαγγελισμό των ευθόρθνων στην ορθή πίστη των Αγίων Αποστόλων. Τα ακούτε νέοι ημερολογίτες? Στην ορθή πίστη των Αγίων Αποστόλων. Επιστρέψατε λοιπόν. Θα δράσει λίγο πριν από τον ερχόμενο Αντίχριστο και κατά τη βασιλεία αυτού του ψευδομεσία.
Επί της εποχής του θα γίνει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Η Αγία Σοφία επί της εποχής του Ιωάννη θα ξαναλειτουργήσει και θα είμαι και εγώ εκεί. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάω. Μακάρι οι άνθρωποι που θα ζήσουν τα γεγονότα των ημερών εκείνων. Τα δώρα που προσέφερε ο Γέροντας. Όταν η Θεία Χάρη και η προαίρεση του ανθρώπου τον οδηγούσε στο κελί του Γέροντα Νικοδήμου, η ζωή του ανθρώπου άλλαζε προς ωφέλειά του. Ο Γέροντας προσέφερε και άλλο σε κάθε άνθρωπο που έφτανε στο κελάκι. Ένα μικρό καλαμένιο σταυρό συνδεδεμένο με κόκκινη κλωστή. Εξηγούσε στους ανθρώπους ότι το καλάμι συμβόλιζε τον κάλαμο που πότισαν όξω στον Κύριον εις το σταυρό και η κόκκινη κλωστή το τίμιο αίμα του. Πολλοί μοναχοί που γνώρισαν τον Γέροντα και ήξεραν για τον καλαμένιο σταυρό ομολογούσαν ότι κάτω στα Ιεροσόλυμα γνώριζαν το σταυρό που έδιδε ο Γέροντας. Προσέφερε επίσης αγιασμό, Άγιον Νέρι προς η αγιασμό της ζωής μας και ως ευλογία. Επίλογος του βιβλίου του κυρίου Ευάγγελου Κουτσομίτη, ο Χριστός να αναπαύσει την ψυχή του δια περισβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Γέροντος Νικοδήμου. Γράφει, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, γευθήκαμε μέσα από τις γραμμές της εργασίας με τον οσιακό βίο και το μεγαλείο των αρετών ενός ασκητού των ημερών μας. Μας αγκάλιασε όλους με την αγάπη του που μας χάρισε ευλογίες στα σπίτια μας, αλλά και στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε γιατί είναι μαζί μας κάθε μέρα με τις πρεσβείες του στο Κύριο. Αν το κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας για να τον προκόψουμε. Αυτός ήταν ο γέροντάς μας, απλός, ταπεινός Λεβίτης, αγνός και αγωνιστής εμνός της πολύπαθης Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ήταν τίμιος ο θάνατος του οσίου αυτού, όπως αναφέρει ο ψαλμωδός με πολύ σεβασμό, Ευάγγελος Αθανάσιος Κουτσομίτης, ιατρός, ο ελάχιστος. Ήθελα να προσθέσω, όταν κοιμήθηκε ο μακαριότατος Αυξέντιος, τον οποίο πολλοί δεν τον ήθελαν και από φθόνο και από όργανα των σκοτεινών δυνάμεων, έκαναν το σχίσμα αρχής γενομένης από το Χρυσόστομο Κιούσι και ακολούθησαν και οι άλλοι. Όταν κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος, ο ομολογητής κατά του 666, ανοιχτά μαζί με το Σεβασμιότατο Κάλιστο, πολλοί χριστιανοί έκαναν προσευχή να τους δείξει τι να ακολουθήσουν. Κάποιος χριστιανός, ο οποίος δεν θέλει να αναφέρει το όνομά του, από λόγους να μην φανεί ότι κάνει αυτοπροβολή και από το θέμα να μην τον πάρει περηφάνεια, παρακαλούσε τον Χριστό να του δείξει μετά την κοίμηση του Αυξεντίου που να πάει. Ο Κύριος του έδειξε 4 γέροντες, οι οποίοι οι 3 δεν είχαν το πρόσθετο εγώ, όπως ομολογούσε ο γέρονος Νικόδημος. Ο πρώτος που του έδειξε ήταν ο γέρονος δικών, ο Νικόδημος, και του αποκάλυψε του ανθρώπου αυτού ότι αυτός ο γέροντας έχει πιο πολύ αγάπη από όλους, γιατί από την πολύ αγάπη δεν σταματάει να σταυρώνει τους ανθρώπους, και τον έστειλε εκεί. Αυτό ήταν άλλο ένα σημείο για να δείτε ότι μετά το 1994 ο Κύριος έστειλε, συνέχισε να στέλνει ανθρώπους στον γέροντα Νικόδημο όταν ζητούσαν που να πάνε.